καλά με την Άννα Βαγενά. Μας βλέπεις? Όχι. Θα σας βλέπω. Μα είναι τίτλος αυτό για μια σοβαρή ηθοποιός σαν εμένα. Όλαλα. Έτσι λέγεται η εκπομπή. Ναι, το ξέρω, αλλά εγώ δεν βλέπω τηλεόραση. Δεν το έχω πει. Διότι δεν προφταίνω, αλλά και πέρα από αυτό ποτέ δεν έβλεπα πολύ τηλεόραση. Άκουγα κυρίως ραδιόφωνο και διάβαζα βιβλία. Τι να κάνω, είμαι παλιά, είμαι old fashion γυναίκα. Τι λες, την ηλικία σου? Πάντα. Τώρα έγινε 70 και μισό, θα γίνει 71 τον Ιούλιο. Κάνεις πλάκα? Γιατί να κάνω πλάκα, για το μισό? Όχι, που είσαι 70 χρονών. Ναι, το είμαι το 47 γεννημένη τον Ιούλιο. Και τι κάνεις και είσαι τόσο φρέσ? Τίποτα. Βάζω μία απλή κρέμα μόνο, δεν κάνω τίποτα. Κοιμάμαι κανονικά, σαν άνθρωπος, δεν καπνίζω, δεν έχω καπνίσει ποτέ στη ζωή μου και είμαι καλός άνθρωπος. Βρισκόμαστε στο ταξιδιό, στο θέατρο της Άννας, στο ταξιδιό, πρωταγωνιστής στην παράσταση Γλυκητά τη Γαία Πατρίς και σκηνοθετής. Ναι. Μίλησε μου για την παράσταση αυτή. Η παράσταση αυτή στηρίζεται σε τρία διηγήματα της Βάσας Ολομού Ξανθάκη. Είναι αγαπημένη μου συγγραφέας, είναι η συγγραφέας του γάμου, της μεγάλης μου θεατρικής επιτυχίας. Και τα τελευταία της διηγήματα, αυτά με το τίτλο, γενικό τίτλο «Γλυκητά τη Γαία Πατρίς», αναφέρονται όπως και πολλά από τα προηγούμενα βιβλία της στην ιδιαίτερη πατρίδα της, τα Μπελάκια της Θεσσαλίας. Είμαστε πατριώτισες. Α, ναι. Ναι, είμαι Θεσσαλή όπως και εγώ. Στα Δέα Μπελάκια, από σύμπτωση, έχω κάνει και το δικό μου γάμο. Πριν παίξω το γάμο της Βάσας. Στα Μπελάκια είχα παντρευτεί με τον Λουκιανό. Γιατί επιλέξατε για το Λουκιανό Καύση και όχι Ταφή? Γιατί ήταν η επιθυμία του. Ήθελα εκείνο. Ναι. Γιατί και στην Ελλάδα αυτό πρέπει να προχωρήσει το θέμα. Εντάξει, τα έχουμε πει. Αυτά δεν είναι αυτό το θέμα μας, ναι. Ήταν επιθυμία του Λουκιανού. Λοιπόν, γιαγιά, ναι. Πες μου και την εγγονή σου. Έχω μια υπέροχη εγγονή, 1,5 χρονών, τη Μαρίνα. Θα βαφτιστεί δηλαδή το καλοκαίρι η Μαρίνα. Και όπως όλες οι γιαγιάδες, νομίζω ότι είναι η πιο έξυπνη, πιο χαριτωμένη και η πιο γλυκιά κοπελίτσα του κόσμου, το πιο γλυκό παιδί του κόσμου. Κύριε Πρόεδρε, σε αυτό το σημείο... Θα ξανακατέβει στη Βουλή? Δεν ξέρω. Ακόμα δεν το έχω αποφασίσει. Δεν ξέρω πραγματικά και γι' αυτό δεν απαντώ. Εγώ θα σου έλεγα αν ήξερα. Τα πράγματα πώς τα βλέπεις γενικά εσύ, Άννα μου? Τα βλέπω καλύτερα. Δύσκολα βέβαια, μην ξεχνιόμαστε. Δεν σημαίνει ότι βγαίνοντας από τα μνημόνια το καλοκαίρι θα, ως εκ θαύματος θα βρεθούμε σε μια άλλη χώρα. Σε τι φάση σε πετυχαίνουμε? Πέρασες δύσκολα. Ναι. Αυτή η απώλεια... Πώς τη διαχειρίζεσαι εσύ μάλλον αυτή την απώλεια? Δεν φαίνεται πώς τη διαχειρίζουμε. Με πολλή δουλειά. Με την αποδοχή ότι οι άνθρωποι που αγαπάμε δεν φεύγουν ποτέ. Ότι πρέπει να συμφιλιωνόμαστε με τους αποχωρισμούς, με την απώλεια. Τι είναι αυτό που σου λείπει περισσότερο? Είχατε μια πολύ ωραία σχέση με τον Λουκιανό. Σάσα μου, δεν θέλω να επικεντρωθούμε στην ιστορία με τον Λουκιανό. Δεν θέλω να επικεντρωθούμε. Μου λείπει και δεν μου λείπει, γιατί ο Λουκιανός εξακολουθεί να είναι παρόν. Και είσαι από τις γυναίκες που φοράς και τα μαύρα. Ναι, τα φοράω τα μαύρα γιατί έτσι αισθάνομαι. Αισθάνομαι ότι έτσι είμαι καλύτερα. Άλλωστε με δυνατίζουν κιόλας. Σε ενοχλούν τα κιλά, Άννα? Βεβαίως με ενοχλούν. Γιατί είναι πολλά. Δεν τα βλέπω και τόσα πολλά για να σε ενοχλούν. Καλά, εντάξει, τώρα εντάξει, είναι πολλά. Θα τα χάσουμε σιγά σιγά. Άρχισε ήδη και τα χάνω. Α, ναι. Ναι. Έκανες μπότοξ, κάποια πλαστική? Έχω καλέ, τι μπότοξ να κάνω. Είπαμε ότι με αυτά τα κιλά δεν χρειάζεται μπότοξ. Φοβάσαι τη μοναξιά? Ναι, τη φοβάμαι. Είμαι από τους ανθρώπους που δεν μπορώ τη μοναξιά. Το από θάνατο? Μικρό παιδί. Βεβαίως και το θάνατο. Τι σε φοβίζει το θάνατο πιο πολύ, Άννα? Τι με φοβίζει το θάνατο? Ότι δεν θα έχω αυτή την ομορφιά που εδώ πέρα που βλέπουμε. Αυτά. Ότι δεν θα ζω κάθε μέρα αυτή την ομορφιά που ζω εγώ. Είμαι τους ανθρώπους που χαίρομαι τη ζωή σε καθημερινή βάση. Τα απλά πράγματα. Και οι δύο κόρες που έχετε με τον Λουκιανό ποτέ δεν εκμεταλλεύτηκαν, χρησιμοποίησαν τα ονόματά σας για να προχωρήσουν. Παρ' όλα αυτά είναι ταλαντούχες και οι δύο. Εντάξει. Τι να κάνουν τα παιδιά, έχουν αυτά τα ονόματα, το όνομα αυτό είναι και βοήθεια και βάρος.
Είναι ένα δυσμενές προνόμιο, έτσι λέγεται αυτός ο όρος. Γιατί πολλές φορές τις βαραίνει το όνομα και ο κόσμος επίσης του χώρου μας, της δουλειάς μας, και στο θέατρο αλλά και στο τραγούδι που είναι η Μαρία, δεν είναι πάντα καλοπροαίρετος. Και καμιά φορά είναι δύσπιστος απέναντι σε ένα παιδί που κουβαλάει δύο τέτοια ονόματα. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Έχεις περάσει δύσκολα, σε ευχαριστώ που πάντα με τιμάς και όποτε σου ζητάω, ναι, είναι το σπίτι σου ανοιχτό για μένα, ναι, και είναι τιμή μου. Ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι που το βλέπεις σαν τιμή, δεν ξέρω αν είναι τιμή, σε συμπαθώ παρόλο που σου λέω δεν βλέπω ιδιαίτερα τηλεόραση, έχεις μια γνησιότητα και μια ειλικρίνεια που μου πάει και σου εύχομαι τα καλύτερα, παιδί μου. Έλα.